Πάτρα. Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής, κ. Γιώργος Γκυλής, υποστήριξε ότι αυτά τα μέτρα όχι μόνο δεν θα συντελέσουν τη βελτίωση της υπάρχουσης κατάστασης, αλλά αντίθετα θα εντείνουν την ηφαισιακή πορεία στην οποία έχει εισέλθει η οικονομία. Σύμφωνα με φήμες που διαρρέει το Υπουργείο Οικονομικών, σχεδιάζεται μια αύξηση της εισφοράς του επιχειρηματικού κόσμου και αύξηση της φορολογίας. Ναι μεν θεωρητικά το 45% θα γίνει 35, αλλά το 35 σημαίνει ότι η φορολογία θα ξεκινήσει από έστω και ένα ευρώ. Αυτό είναι ένα νέο πλήγμα για τον επιχειρηματικό κόσμο, διότι η φορολογία αυτόματα θα αυξηθεί. Και σύν της άλλης γνωρίζετε ότι υπάρχει μια τρομερή ύφεση και έχουμε εκατοντάδες μαγαζιά τα οποία κλείνουν κάθε μήνος. Το Επιμελητήριο Χαλκιδικής, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία τα οποία έχουμε το πρώτο οκτάμηνο του 2012, εμφανίζει περισσότερα λουκέτα, δηλαδή περισσότερα κλεισίματα επιχειρήσεων και λιγότερα ανοίγματα. Σύμφωνα με τον κύριο Γκυλή, η κυβέρνηση δεν θα πρέπει να καταφεύγει στη φορολογική αφέμαξη συγκεκριμένων τομέων, αλλά να τηρήσει τις προεκλογικές της δεσμεύσεις για τη λήψη μέτρων, πάταξη και σύλληψη της φοροδιαφυγής και του παρεμπορίου, καθώς και τη διάλυση των καρτέλ που ελέγχουν τις τιμές στην αγορά. Επιπλέον, τονίζει τη σημασία της ουσιαστικής πάταξης της γραφειοκρατίας σε όλο το φάσμα της δημόσιας διοίκησης. Είμαστε αντίθετοι με αυτά τα οποία σχεδιάζει το Υπουργείο Οικονομικών, διότι πρώτα απ' όλα πρέπει να τηρηθούν οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, δηλαδή να διευρυνθεί η φορολογική βάση, να παταχθεί το παρεμπόριο και επίσης να σε ορισμένους τομείς οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για αυτή την κατάδεια που έχει φτάσει αυτή η χώρα, να σχεδιαστούν και να παρθούν κάποια μέτρα επιτέλους, διότι τα πράγματα δεν πάνε άλλο. Ακούσαμε για συμπτύξεις ή καταργήσεις φορέων, θεωρία μόνο και προς στιγμή δεν βλέπουμε στην πράξη να γίνεται τίποτε. Κατά δεύτερο λόγο, αναδιοργάνωση γενικά του δημοσίων υπαλλήλων για να μπορούν να δουλέψουν οι υπηρεσίες και κατά τρίτον, εκπαίδευση για να εξαλειφθεί η γραφειοκρατία. Βασική προϋπόθεση της επίτευξης των στόχων αυτών είναι ο συντονισμός και η συνεργασία όλων των αρμόδιων φορέων.